Μια πολύ σημαντική επένδυση κατασκευής λιμενικών εγκαταστάσεων αλλά και άλλων υποδομών που θα δώσει αναπτυξιακή όθηση στη Μαγνησία προχωρά ο ελληνικών συμφερόντων όμιλο Σαρατόγκα στην Αμαλιάπολη. Η επένδυση έχει λάβει μετά από προσπάθεια αρκετών χρόνων όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες από τα Υπουργεία και την Περιφέρεια Θεσσαλίας και πλέον εντός του καλοκαιριού ξεκινούν οι εργασίες. Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται στα 500 εκατομμύρια ευρώ και εκτιμάται πως θα δημιουργηθούν 500 νέες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με την εφημερίδα Θεσσαλία, ο όμιλος έχει ήδη προχωρήσει σε σύμβαση χρηματοδότησης των έργων με ιδιωτικά κεφάλαια εξωτερικού ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αξιοποιηθούν για τη δημιουργία των λιμενικών εγκαταστάσεων αλλά και άλλων υποδομών για τον αγροτικό και τουριστικό τομέα. Μέσα από τις σύγχρονες λιμενικές υποδομές που θα ολοκληρωθούν, θα είναι εφικτή η διακίνηση στο εξωτερικό αλλά και εντός Ελλάδας προϊόντων όπως λατομικά, αλεουργικά και άλλα αγροτικά. Πάντα είμαστε θετικοί σε οποιαδήποτε επένδυση γίνεται στην περιοχή μας, το οποίο αυτό που υποθέτει ανάπτυξη, πρόοδο και έναν μεγάλο οικονομικό παράγοντα που είναι σε πολλά επαγγέλματα. Η δε θέση της ανεργίας πιστεύω ότι είναι το σοβαρότερο πρόβλημα που προσφέρει σήμερα την περιοχή μας και μιας και θα γίνει μια επένδυση σημαίνει ότι πάρα πολλά άτομα θα φτιάξουν μια εργασία. Μακάρι αυτό το πράγμα να διορθούν πολλά πράγματα σήμερα σε αυτή τη χώρα, να μπορέσουν πλέον να γίνουν επενδύσεις σε όλη την Ελλάδα, γιατί όπως βλέπετε μια αυτή η υπέρμετρη φορολογία που υπάρχει, αυτή η γραφειοκρατία της τάξης των 8-10 χρόνων, όταν μια χώρα σήμερα γίνεται μια επένδυση σε λιγότερο από ένα μήνα, εμείς θέλουμε 8-10 χρόνια για να πάρουμε τις εγκρίσεις, τις αδειοδοτήσεις, όλες. Για την εξαγωγή των προϊόντων ήδη έχουν υπογραφεί οι πρώτες συμβάσεις. Πιο συγκεκριμένα έχουν υπογραφεί συμβάσεις για την εξαγωγή μαρμαροψηφίδα σε χώρες της Μέσης Ανατολής, τη Γαλλία και τη Ρωσία, ενώ για την Ιταλία υπογράφηκαν συμβάσεις για την εξαγωγή αλλεουργικών προϊόντων. Το σημαντικό είναι πως μετά από μια περιπέτεια 5 ετών δόθηκαν 68 εγκρίσεις, με πιο σημαντικές τις περιβαλλοντικές καθώς και την έγκριση από το Υπουργείο Ναυτιλίας μέσω της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων. Επίσης άμεσα ανταποκρίθηκε και η Περιφέρεια Θεσσαλίας με την έγκριση των τεχνικών σχεδίων του έργου χερσαίων και θαλασσίων. Μετά το πράσινο φως που έδωσαν τα Υπουργεία και η Περιφέρεια, οι εργασίες θα ξεκινήσουν εντός του καλοκαιριού και θα ολοκληρωθούν μέσα σε 3 περίπου χρόνια. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτή η επένδυση που είναι για το αεροδρόμιο, τις επισκευές αεροσκαφών του αεροδρομίου, αυτή βλέπω ότι περπατάει πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τις αδειοδοτήσεις για να προχωρήσουν και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Άρα, θα έχουμε και δεύτερη δηλαδή επένδυση μέσα σε λίγο καιρό στην περιοχή σας. Σημαντικό αυτό. Ναι. Και πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ θετικό σήμερα για την περιοχή, για την ανάπτυξη γενικότερα.